Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Άλλο ένα παλαιό βίντεο ξαναφέρνω στην επιφάνεια, διορθώνοντας τον ήχο και ανεβάζοντας το για έναν ειδικό σκοπό αυτή τη φορά. Δεν σας το έχω κρύψει ότι τις τελευταίες μέρες ανεβάζω παλαιότερα βίντεο σε μια προσπάθεια να ξεκουραστώ λίγο. Όμως, το συγκεκριμένο βίντεο που θα δούμε σήμερα, το θυμήθηκα επειδή μια κοπέλα η οποία είναι ενεργό μέλος εδώ στο κανάλι μας, βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό, παρακολουθεί τα βίντεο, σχολιάζει, την οποία έτυχε να γνωρίσω και εγώ ίδια προσωπικά σε κάποια από τις διαζώσεις συναντήσεις, διαγνώστηκε με καρκίνο αυτές τις μέρες. Και της είχα πει να με ενημερώνει τι γίνεται με τις εξετάσεις της και με τις διαγνώσεις της. Μου έστειλε σήμερα ένα μήνυμα στο οποίο μου είπε ότι τελικά είναι καρκίνος, όπως είχαν προειδεαστεί οι γιατροί, και ότι θα κάνει επέμβαση και θεραπείες. Και έψαχνα να βρω μερικά βίντεο να τις στείλω από το κανάλι μας, τα οποία να έχουν σχέση με τη συνθήκη που βιώνει. Το ευχάριστο είναι ότι μου είπε πως έδωσαν την ευκαιρία από το νοσοκομείο στο οποίο βρίσκεται να έχει συνάντηση με μια πολύ καλή ψυχολόγο. Μου έγραψε μια ψυχολόγο που ειδικεύεται σε καρκινοπαθείς ασθενείς με πολύ εσυναίσθηση, γιατί λέει όταν έμαθε την διάγνωση έκλαιγε. Είναι μόνη της. Είναι μια γυναίκα η οποία χώρισε, από ό,τι κατάλαβα είναι no contact με τους γονείς της. Έχει παιδιά, αλλά είναι μικρά τα παιδιά της, άρα δεν θέλει να τα επιβαρύνει με τη γνώση τώρα, την τόσο πρώιμη γνώση της διάγνωσης. Το συζητήσαμε έτσι λίγο γραπτός και νομίζω καλύτερα να προχωρήσουν οι θεραπείες, να συνέλθει κάπως και μετά να το διαχειριστεί και με την ψυχολόγο που της παρέχει το νοσοκομείο για το πώς θα το πει στα παιδιά. Και ψάχνοντας τα βίντεο βρήκα αυτό το βίντεο που ακολουθεί στη συνέχεια, το οποίο είναι ένα διπλό βίντεο. Το αρχικό βίντεο είχε ανέβει στις αρχές του 2022 και είχε τίτλο «Στα δύσκολα σε θέλω». Και το update ανέβηκε στο τέλος του 2022, δηλαδή 10-11 μήνες μετά, με τίτλο «Καρκίνος, μια ευλογία, στα δύσκολα σε θέλω, μέρος 2, update». Ήρθα ξανά σε επαφή με αυτό το βίντεο σήμερα, ψάχνοντας βίντεο για να στείλω στη φίλη. Και επειδή έχει πολύ ισχυρό μήνυμα, πολύ δυνατό μήνυμα, το ανεβάζω ξανά. Θέλω έτσι να ευχηθούμε ολόκαρδα, όλοι εδώ στην ψυχοεκπαιδευτική αγαπητική μας κοινότητα, στη φίλη, καλή δύναμη, καλή ανάρρωση. Είναι ένας αγώνας, είναι μία μάχη. Η ίδια μου έγραψε ότι έχω περάσει πολύ χειρότερα, θα το παλέψω και αυτό. Επίσης μου έγραψε ότι φαίνεται ότι η καταπίεση για χρόνια και η χρόνια συνεξάρτηση σωματοποιείται. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς πώς έχει ασθενήσει ένας άνθρωπος, αλλά σίγουρα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και ψυχολογικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν αρνητικά την υγεία ενός ανθρώπου. Νιώθω ότι μπορεί η φίλη να νικήσει αυτή τη μάχη. Ξέρει ποια είναι, για ευνόητους λόγους δεν λέω το όνομα της. Είναι δύσκολη μια διάγνωση καρκίνου, πάρα πολύ δύσκολη. Από τις πιο δύσκολες διαγνώσεις που μπορείς να ακούσεις. Είναι φοβιστική. Είναι καταρρυπτική. Είναι όμως αντιμετωπίσιμη. Θέλει το χρόνο του ένα πρόσωπο να πενθήσει για τη νέα πραγματικότητα της υγείας του,
να προσαρμοστεί και να δώσει τη μάχη και ευχόμαστε ολόκαρδα να συνεχίσεις να είσαι νικήτρια, γιατί είσαι νικήτρια της ζωής σε πολλούς άλλους τομείς και μπορείς να είσαι νικήτρια και εδώ. Πολύ αγάπη στέλνουμε, πάρα πολύ αγάπη, συμπόνια, θετικές δονήσεις, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, στέλνουμε τις καλές μας ευχές. Καλή δύναμη. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί έχουμε μια πολύ θετική ανατροφοδότηση. Έχουμε ένα καταπληκτικό update σε ένα mail που κάναμε πριν ένα χρόνο. Πριν ένα χρόνο, στις 11 Ιανουαρίου 2022, ανέβηκε το βίντεο με τίτλο «Στα δύσκολα σε θέλω», το οποίο έχει 13.500 προβολές μέχρι σήμερα. Διαβάζω από την περιγραφή του βίντεο εκείνου, μια φίλη η οποία είναι στη μέση ηλικία έχει βρεθεί 3 φορές μέχρι τώρα στη θέση όπου ένας άνδρας που γνώρισε στα φοιτητικά της χρόνια έπαιξε με τα αισθήματα της και έφυγε. Το ίδιο βράδυ που διαγνώστηκε με καρκίνο, αυτός την επαναπροσέγγισε. Λόγω της κατάστασης, αισθανόμενη ευάλωτη συναισθηματικά, ενέδωσε στο να αρχίσουν ξανά να επικοινωνούν. Με αποτέλεσμα για ακόμη μια φορά να την κάνει αυτός με ελαφρά πηδηματάκια όταν φάνηκαν τα δύσκολα. Η φίλη ζήτησε να κάνουμε το βίντεο αυτό και να μιλήσουμε και για το φαινόμενο που σύντροφοι αφήνουν το τέρι τους όταν αυτό έχει αρρωστήσει. Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτό το βίντεο. Όλος τυχαίως φοράω την ίδια μπλούζα που φορούσα εκείνη την πέρα ένα χρόνο πριν όταν έφτιαξε το βίντεο. Άλλα σκουλαρίκια όμως, άλλα μαλλιά. Οπότε για να μπείτε στο πνεύμα όσοι δεν έχετε δει το βίντεο, αλλά και για να το ξαναθυμηθείτε όσοι το είδατε, σε αυτό το σημείο θα βάλω ολόκληρο το βίντεο, εκείνο το οποίο πρώτο δημοσιεύτηκε στις 11 Ιανουαρίου 2022 με τίτλο «Στα δύσκολα σε θέλω». Δείτε το βίντεο και επιστρέφουμε με το καταπληκτικό update της φίλης, το οποίο έχει τίτλο «Πως είμαι καλά, περνάω μια χαρά». Πάμε. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το σημερινό μας θέμα είναι ευαίσθητο και ιδιαίτερο. Όμως εδώ στο κανάλι αυτό δεν φοβόμαστε να μιλήσουμε για δύσκολα θέματα, προκειμένου να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας, τις σχέσεις μας και να εξελιχθούμε και να γίνουμε καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας και να λειτουργούμε, να μάθουμε να λειτουργούμε με τρόπους που, όπως θα έλεγαν οι Εγγλέζοι, they would do us justice, με τρόπους που θα μας έκαναν καλύτερη δικαιοσύνη στη ζωή μας και στις επιλογές μας και βεβαίως στις ερωτικές μας σχέσεις. «Στα δύσκολα σε θέλω» είναι ο τίτλος. Η φίλη που έχει στείλει αυτό το mail είναι μια φίλη η οποία μου έχει γράψει τον τελευταίο χρόνο 3-4 email και μέχρι τώρα δεν είχα κάνει βίντεο πάνω στο ζήτημά της. Το τελευταίο της mail όμως μου είπε πρέπει να το κάνεις βίντεο, γιατί ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε το μοίρασμα της ιστορίας ζωής της μαζί μου, σε αυτό το τελευταίο mail πάνω στο οποίο θα βασιστεί το σημερινό βίντεο, δόθηκε και μια απάντηση. Μια απάντηση που ήρθε μέσα από τη φύση την ίδια, τη φύση του ανθρώπου, τη φύση του ανθρώπινου σώματος και από την υγεία της. Η φίλη αυτή μου είχε γράψει πέρσι ότι όταν ήταν νεαρή φοιτήτρια είχε γνωρίσει κάποιον άνδρα, ο οποίος ήταν καμιά δεκαριά χρόνια μεγαλύτερός της, με τον οποίο είχαν δημιουργήσει μια σχέση η οποία δεν ήταν όπως την είχε καταλάβει η φίλη. Η φίλη είχε καταλάβει ότι αυτός ο άνδρας ήταν ελεύθερος και ότι την είχε συναντήσει επειδή του άρεσε και ότι είχε δώσει μια πραγματική ευκαιρία να γνωριστούν. Τελικά τότε, στην πολύ αρχή της ζωής της, αυτός ο άνδρας δεν ήταν ελεύθερος, είχε κάτι άλλο παράλληλα, την είχε αφήσει ξαφνικά, της είχε κάνει αυτό που θα λέγαμε εξαφάνιση σαν το φάντασμα, ghosting όπως λέγεται στα αγγλικά. Παντρεύτηκε τη γυναίκα εκείνη με την οποία είχε προηγουμένως σχέση και εντός αγωγικών ή στην πραγματικότητα απατούσε εκείνη τη γυναίκα με τη φίλη. Η φίλη βρέθηκε μόνη, απογοητεύτηκε, γιατί ήταν ερωτευμένη μαζί του, είχε δεθεί με εκείνον τον άνδρα και στην πορεία
Παντρεύτηκε και αυτή κάποιον άνθρωπο που τη φαινόταν ήταν κατάλληλο για την ίδια. Εκ των υστέρων, η ίδια συνειδητοποίησε ότι έκανε μια επιλογή που τη φαινόταν ακίνδυνη. Αλλά στο τέλος αποδείχθηκε ότι μόνο ακίνδυνη δεν ήταν. Έναν άνδρα ο οποίος είχε θέματα με τη διαχείριση των οικονομικών του, ο οποίος την έβαλε σε δάνεια, την έβαλε σε έξοδα, τρόπον την να εκμεταλλεύτηκε τη δική της σκληρή δουλειά για να φτιάξει αυτός τα οικονομικά του έτσι όπως τα ήθελε. Χώρισαν στο τέλος, βρέθηκε να χρωστάει χρήματα επειδή ήταν, τον είχε εγγύθει, είχε αναλάβει τα έξοδά του και βρέθηκε να ξαναξεκινάει τη ζωή της στη μέση ηλικία, με το παιδί της, μόνη της και να ξαναξεκινάει από την αρχή. Και όταν έμεινε ξανά μόνη, όταν χώρισε δηλαδή από το γάμο της, μέσα από που αλλού, μέσα από τα Facebook και τα Instagram και τα social media, ξανασυνεντήθηκε με εκείνη την πρώτη της αγάπη, εκείνο τον άνθρωπο, ο οποίος στην ουσία την είχε κοροϊδέψει τότε, γιατί δεν της είπε, ξέρεις, εγώ έχω μια άλλη σχέση και τα φτιάχνω και μαζί σου επειδή μ' αρέσεις και αυτό που έχουμε δεν είναι αυτό που νομίζεις. Και σε 3-4 mail που μου είχε στείλει πέρσι, εκείνος ο άνθρωπος την είχε απογοητεύσει ξανά και ξανά και ξανά. Δηλαδή φάνηκε ότι δεν ήταν σοβαρή η πρόθεσή του να επανασυνδεθούν και σοβαρή πρόθεσή του τώρα, σε αυτή την εποχή που βρίσκεται αυτή στη μέση ηλικία και αυτός καμιά δεκαριά, δωδεκαριά χρόνια πάνω από τη μέση ηλικία, να συνδεθεί ουσιαστικά μαζί της. Και μου γράφει πρόσφατα αυτή η φίλη. Θέκλα μου, χαίρετε, καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε σένα. Ξεκίνησα με τον τόπο δίπλα στην ημερομηνία. Μου έγραψε τον τόπο που βρίσκεται, θα τον πω, για προστασία των προσωπικών της δεδομένων και την ημερομηνία 3 Ιανουαρίου 2022. Γιατί θέλω να ξέρεις που είμαι και που βρίσκομαι και πως είμαι τώρα. Δεν ήθελα να σου στείλω άλλη επιστολή γιατί φοβάμαι πως έγινα λίγο φορτική. Ο λίγον φορτική, μην πω βαρετή. Όχι, δεν έγινες ούτε φορτική ούτε βαρετή. Σου είχα απαντήσει με κάποιες προτάσεις στα προηγούμενα mail. Αλλά επειδή η ιστορία σου ήταν λίγο πολύ συνηθισμένη, δεν την έκανα τότε. Άλλωστε κατακλείζεσαι καθημερινά από mail και το κατανοώ απόλυτα. Αλλά εδώ τα πράγματα αλλάζουν ελαφρώς. Μικρή πίστευα πως όλες οι ιστορίες οφείλουν να έχουν ένα happy ending, δηλαδή ένα χαρούμενο τέλος. Τα παραμύθια που μου διάβαζε κάθε βράδυ η μάνα μου με είχαν επηρεάσει βλακωδώς. Να πάλι τα παραμύθια που λέγαμε και στο χθεσινό vlog. Στην αληθινή ζωή τα πράγματα δεν είναι έτσι. Και για να συνεχίσω το τελευταίο μου mail, μετά από μήνες ψυχοθεραπείας, αυτό που σου είχα συστήσει για την ψυχοθεραπεία, το ακολούθησες και χαίρομαι γι' αυτό. Και ενώ ουδε μία επικοινωνία υπήρξε στο ενδιάμεσο ανάμεσα σε μένα και στο τελευταίο μου ιστριπλούν κατόρθωμα, όπως πολύ χαριτωμένα το είχες θέσει και εσύ κάποτε, γιατί σου είπα, σε ξεγέλασε μια φορά, δεύτερη και τρίτη, τριπλό κατόρθωμα. Ξαφνικά τηλεφώνησε ξανά. Δεν ξέρω γιατί δέχτηκα να εξακολουθήσουμε να μιλάμε. Ίσως γιατί λίγες ώρες πριν είχα διαγνωστεί με καρκίνο. Ίσως γιατί εκείνο το βράδυ αισθανόμουν μόνη και τελείως ανήμπορη. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν μπορούσα να κάνω κάτι γι' αυτό. Η πρώτη φορά που έχανα τον έλεγχο και μαζί με αυτόν, δηλαδή μαζί με τον έλεγχο, τη γη κάτω από τα πόδια μου. Είναι σοκαριστικό, είναι τραυματικό να διαγνωστείς με καρκίνο. Πάνω που πήγαινα να πάρω μια ανάσα επαγγελματικά, την ώρα που το παιδί μου με χρειαζόταν περισσότερο από ποτέ στο λύκειο που βρίσκεται, η υγεία μου με πρόδωσε. Δεν ξέρω ακόμη γιατί τον άφησα να μελούσει με νέες υποσχέσεις, με νέα ρόσπου που λένε όνειρα, παπασπαλισμένα με μπόλικη ζαχαρίτσα. Ίσως γιατί πίστεψα πως φροντίζει για την ψυχική του υγεία και πως οι συνεδρίες με το ψυχίατρό του και η φαρμακευτική αγωγή τον είχα βοηθήσει να κάνει τη βουτιά στον εαυτό του και να διαπιστώσει τα λάθη που έγιναν. Γιατί πίστεψα πως έχει αισθήματα που τα ανακάλυψε τώρα δά. Ο άντρας αυτός είχε κάποια θέματα ψυχολογικής φύσεως, κάποιους ψυχαναγκασμούς,
κάποια τέτοια έτσι θέματα, τα οποία της είχε πει: εγώ θα πάω στο ψυχολόγο. Τελικά δεν είχε πάει στο ψυχολόγο, είχε πάει σε ψυχίατρο και κάνει συνεδρίες. Θα κάνω τη φαρμακευτική αγωγή και θα τα ξεπεράσω. Οι εξελίξεις αργές. Ένα βήμα τη φορά. Έπρεπε να γίνει εγχείρηση. Οι εξετάσεις σχεδόν καθημερινές επίπονες και στην πλειοψηφία τους πανάκριβες. Διήρκησαν πάνω από μήνα στο ρυθμό του πρωτοκόλλου. Είχε εντοπιστεί στο μαστό. Είχαν πληγεί και λεμφαδένες. Μαστεκτομή και λεμφαδενικός καθαρισμός. Το δέχτηκα ψύχρεμα να κάνουν ό,τι θεωρούσαν εκείνοι καλύτερο, τους είπα. Εκείνος μου πρότεινε να έρθει εδώ που μένω, μόνιμα να μείνουμε μαζί. Δεν το συζήτησα καν. Του εξήγησα ότι δεν έβρισκα καλή ιδέα να συγκατοικήσει ένα ζευγάρι πρώτη φορά υπό τέτοιες συνθήκες, και καλά του είπες, και μάλιστα με ένα παιδί που θα κληθεί να τα δει όλα σε ένα έτος ιδιαίτερα αποφασιστικό για τη δική του ζωή. Μέσα μου κρατούσα μικρό καλάθι και δεν ήθελα να φεθώ, και πολύ καλά έκανες. Είχα ήδη βιώσει 3 φορές την απόρριψη από το ίδιο πρόσωπο, έπρεπε αυτή τη φορά να προστατεύσω τον εαυτό μου. Ήμουν σίγουρη μέσα μου, δυστυχώς, ότι δεν θα ενέκρινε εντός εισαγωγικών η αισθητική του τις αλλαγές στην εμφάνισή μου. Μεταξύ μας ούτε που με ενδιέφερε και πολύ μπροστά στην υγεία μου. Πολλό δε μάλλον που με είχαν προειδοποιήσει για προληπτικές χημειοθεραπείες με ό,τι συνέπειες θα είχαν αυτές. Η εγχείρηση έγινε και τα ευρήματα ήταν χειρότερα από όσο νομίζα. Είχαν προσβληθεί πολλαπλοί λεμφαδένες. Έμεινα 1 εβδομάδα στο νοσοκομείο. Εκείνος μου είχε ζητήσει να έρθει για να είναι κοντά μου, αλλά δεν το δέχτηκα. Να πω εδώ πως δεν ήταν δυνατό να έρθει, γιατί έπρεπε να μείνει σπίτι μου με το παιδί μου, ξενοδοχείο δεν συζητούσε, αλλά και να είναι κάποιος μαζί του στο αεροπλάνο, αφού λόγω των ψυχολογικών του προβλημάτων δεν ήταν σε θέση ακόμη να ταξιδέψει μόνος του, κρίσης πανικού κτλ. Εδώ να πω ότι αν κάποιος άνδρας ή αν κάποια γυναίκα έχει ψυχολογικά ζητήματα, έχει κρίσης πανικού, έχει ψυχαναγκασμούς, έχει κατάθλιψη ή οποιαδήποτε άλλη ψυχική διαταραχή, αυτό δεν τον κάνει, δεν την κάνει ακατάλληλο για σχέση, εφόσον ο άνθρωπος αυτός αντιλαμβάνεται τα θέματά του και ζητάει βοήθεια από ειδικούς. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος έχει κάποιο θέμα ψυχικής υγείας δεν είναι κατάλληλος για σχέση. Βέβαια ήταν παρόν στο τηλέφωνο. Μιλούσαμε συνεχώς και όταν επέστρεψα σπίτι έκανε όνειρα. Τι θα κάναμε, μου έλεγε, εγώ σ' αγαπάω εσένα. Δεν με ενδιαφέρει η εμφάνισή σου και άλλα τέτοια. Να τελειώνει αυτό, να ζήσουμε επιτέλους μαζί κλπ. Όλα αυτά τα όμορφα μέχρι να βγει το αποτέλεσμα της ιστολογικής, που μας υποχρέωσε σε χημειοθεραπείες πολύμηνες, ακτινοβολίες, ορμονοθεραπείες και όλα τα καλά του Θεού, αγάπη μου εσύ. Μήπως και αποφύγουμε άλλες μεταστάσεις, αφού τουλάχιστον η ασθένεια δεν ήταν επιθετική, ούτε γονιδιακής μορφής. Καλό αυτό. Δεν προϋπήρχαν δηλαδή περιστατικά ποτέ στην οικογένειά μου. Από τη στιγμή που ο νέος των 60 φεύγα άκουσε τα νέα, αρέσει το χιούμορ σου, άρχισε αργά αλλά σταθερά να απομακρύνεται κάθε μέρα και λίγο. Πήγε για το διάστημα των Χριστουγέννων να μείνει σε ένα φίλο του, από που δεν μπορούσαμε, έλεγε, να μιλάμε συχνά, γιατί το σπίτι ήταν μικρό και ο φίλος του μπαινόβγαινε. Έτσι περιοριστήκαμε σε 1-2 τηλέφωνα 5 λεπτά την ημέρα και κάποια σκόρπια μηνύματα. Εδώ να πω ότι δεν είμαστε και σίγουροι ότι ήταν σε κάποιο φίλο του, Το πρώτο καμπανάκι όμως μου είχε χτυπήσει νωρίτερα, όταν πριν μείνει στο φίλο του, που ακόμη πιστεύαμε πως οι θεραπείες θα ξεκινούσαν μετά τις γιορτές και ακόμη ουσιαστικά ανάρρωνα από την εγχείρηση, εκείνος μου ζήτησε, επέμενε μάλιστα, να ταξιδέψω εκεί που ζει για να είμαστε μαζί αυτές τις μέρες. Με τη σειρά μου το αντιπρότεινα να έρθει εκείνος, αφού εγώ ήμουν σε αυτή την κατάσταση. Η απάντηση ήρθε χωρίς σκέψη από πλευράς του. Σιγά μην έρθω εγώ να κολλήσω κορονοϊό. Ασχολίαστο. Μετά λοιπόν την πρώτη μου χημειοθεραπεία που έγινε τελικά επιγόντως μέσα στις γιορτές, όταν είδε πως 2 μέρες ήμουν χάλια στο κρεβάτι, την τρίτη πια μέρα μου ανακοίνωνε πως εμείς οι δύο δεν μπορούμε να είμαστε μαζί και πρέπει να το δω κι εγώ. Δεν είχα τη δύναμη ούτε να τον βρίσω εκείνη τη στιγμή. Του θύμισα μόνο όσα εκείνος έλεγε αυτό το διάστημα των προηγούμενων 4 μηνών. Η απάντηση του, ναι, αλλά νόμιζα πως δεν θα ήταν τόσο μακρύς ο δρόμος. Νόμιζα θα διαρκούσε λιγότερο.
Με αφορμή τα παραπάνω, αλλά και το σημείο που αναφέρει σε ένα άρθρο της γνωστή δημοσιογράφος που έχει ξεπεράσει και εκείνη τον καρκίνο και διάβασα πρόσφατα, ότι δηλαδή πολλοί είναι οι σύντροφοι που σε τέτοιες στιγμές κουράζονται να ακούνε συνέχεια για ασθένειες και την κάνουν για άλλες πιο υγιείς αγκαλιές, θα ήθελα, Θέκλα μου, πέρα από τη δική μου εμπειρία, που όμως μπορώ να πω πως ήμουν προετοιμασμένη, το δε πίσω γύρισμα μου έχει να κάνει με κενά δικά μου που θα τα δούμε παρακάτω στη ψυχοθεραπεία και καλά θα κάνετε, αγάπη μου, την οποία δεν έχω σταματήσει και καλά έκανες που μην έχει σταματήσει, να μιλήσεις λίγο περισσότερο για τις περιπτώσεις όπου ο σύντροφος σ' αφήνει στα δύσκολα, στα πολύ δύσκολα μιας ασθένειας όπως ο καρκίνος. Σαν και αυτόν κι άλλοι, όχι μόνο αυτός, κι άλλοι. Κι άλλες. Νομίζω ότι εκπροσωπώ πολλές γυναίκες που σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό βίωσαν ή βιώνουν αυτό το συναίσθημα της εγκατάλειψης τη στιγμή που έχουν περισσότερο ανάγκη από κάποιους ανθρώπους. Στη δική μου περίπτωση ευτυχώς έχω φίλους που μου στέκονται στα δύσκολα. Χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις πολύ πιο τραγικές. Νομίζω πως ένα τέτοιο vlog θα έχει πραγματικά κάποια χρησιμότητα. Όσο για μένα, ξαναδιαγράφω και πάω παρακάτω. Και καλά κάνεις, αγάπη μου, και θα ήθελα αυτή η διαγραφή να είναι οριστική αυτή τη φορά. Προτεραιότητα μου να ζήσω. Και είμαι σίγουρη πως θα τα καταφέρω. Και εγώ είμαι σίγουρη πως θα τα καταφέρω. Στο νιώθω. Το χρωστώ στον εαυτό μου και στο παιδί μου. Και σ' όσα δεν έχω προκάμει να κάνω. Μόνο που τώρα ξέρω πως θα πορευτώ. Γιατί τέτοιες εμπειρίες σε κάνουν να αγαπήσεις πραγματικά τον εαυτό σου. Είσαι διαμάντη, φίλη. Είσαι δύναμη, είσαι φλόγα. Είσαι. Μου το έστειλε αυτό και της είπα εντάξει, θα το κάνω vlog. Και το έβαλα στη σειρά γιατί θυμάστε ότι ήμουνα σε διακοπές 3 Ιανουαρίου. Χθες 10 Ιανουαρίου 2022 επανήλθα από τις διακοπές και ελπίζω να το βλέπετε κι εσείς ότι έχω τη διάθεση να επανέλθω δυναμικά στο 2022 στο κανάλι μας και στα βίντεο μας. Μου στέλνει προχθές η φίλη άλλο ένα email, το οποίο δεν μπορώ παρά να το διαβάσω και μετά θα σχολιάσω. Θέκλα μου, δεν ήθελα να σου ξαναστείλω, αλλά δεν βάσταξα μετά τις νέες εξελίξεις με τον ακατανόμαστο. Λοιπόν, αυτός συνέχισε να μου στέλνει μηνύματα για να μου λέει πως ήταν στο κρεβάτι με τη μέση, πως πέθανε μια συγγενή του από κορονοϊό, πως αρρώστησε το παιδί του κλπ. Ρίχνοντας πόντες πόσο χάλια είναι και πόσα λάθη είχε κάνει στη ζωή του. Μόνιμη εποδός και παλαιότερα για να τονίσει πόσο λάθος ήταν η σχέση μας. Το απαντούσα σχεδόν πλέον μονολεκτικά ή το ρωτούσα απλώς με δύο λέξεις πως πάει η υγεία του. Ναι, έπρεπε εσύ να ρωτάς αυτόν πως πάει η υγεία σου, εσύ που έχεις κάνει μαστεκτομή, που έχεις κάνει τις χημειοθεραπείες κλπ. Και τις ορμονοθεραπείες κλπ. Να το ρωτάς αυτόν πως είναι η υγεία του. Α, δεν πάμε καλά. Εκείνος για τη δική μου υγεία πλέον κουβέντα. Μπορώ να πω πως δεν με έχει θυμώσει. Και έρχεται σήμερα μια κοινή φίλη που μένει κοντά στο σπίτι του να μου επιβεβαιώσει όσα υποψιαζόμουν, αλλά δεν ήθελα με τίποτα να πιστέψω. Τον είχε δει τη μέρα που υποτίθεται ήταν κλινήρη στο σπίτι ενός φίλου του, στο αυτοκίνητο του κάτω από το δικό του σπίτι, με ύπαρξη 35 εθέρια. Τη λυπάμαι εγώ την κοπέλα. Πραγματικά τη λυπάμαι την ύπαρξη, την 35 την εθέρια. Τη λυπάμαι. Και αυτή κρίμα είναι που μπλέξε με αυτό. Από ό,τι μου είπε, έκανε πως δεν την είδε την κοινή φίλη και απέφυγε να τη χαιρετήσει. Μου είπε πως τον είδε πολύ αλλαγμένο, κομψό, ξανανιωμένο. Καμία σχέση δηλαδή με αυτό που το ίδιο βράδυ σε μήνυμα του μου περιέγραφε. Τα συμπεράσματα δικά σου. Και δικά σου, κόρη, τα συμπεράσματα. Όχι μόνο δικά μου. Και δικά σου. You fool me once, λένε οι Ίγγλεζοι. You fool me twice. Εγγλές, όταν με ξεγελάσεις μια φορά, είναι δικό σου το φταίξιμο. Όταν με ξεγελάσεις δυο και τρεις και τέσσερις τώρα, είναι δικό μου. Λοιπόν. Έχουμε ξεχάσει, νομίζω, πολλοί από εμάς και πολλοί άνθρωποι στη σημερινή εποχή, τι σημαίνει αγάπη. Τι σημαίνει αγαπάω έναν άνθρωπο, τον εκτιμώ αυτόν τον άνθρωπο, τον σέβομαι αυτόν τον άνθρωπο και τον αγαπάω ολόκληρο όπως είναι. Με τα μαλλιά του, χωρίς τα μαλλιά του. Με το στήθος του, χωρίς το στήθος του. Με την υγεία του, χωρίς την υγεία του. Θέλει πραγματικά πνευματικότητα
για να μπορείς, να αγαπάς έναν άνθρωπο και στις χαρές του αλλά και στις λύπες του και στις καλές του στιγμές αλλά και στις κακές του στιγμές. Όταν οι κακές στιγμές ενός ανθρώπου έχουν να κάνουν με την υγεία του, έχουν να κάνουν, με, όπως στην περίπτωση αυτή, με τη φίλη που διαγνωστήκε με καρκίνο, με επεμβάσεις, με χημειοθεραπείες, με τέτοια. Και οι κακές του στιγμές δεν είναι κάτι το οποίο μας κάνει ο άλλος επίτηδες για να μας κακοποιήσει εμάς ή από αναισθησία κάνει πράγματα που μας στενοχωρούν. Δεν φταίει, άνθρωπέ μου, η κοπέλα που έπαθε καρκίνο, δεν φταίει η κοπέλα που κάνει εγχείρηση, δεν φταίει η κοπέλα που κάνει χημειοθεραπείες, δεν φταίει η κοπέλα που είναι στο κρεβάτι, δεν φταίει η κοπέλα που έχασε την εμφάνισή της παροδικά, γιατί παροδική είναι η οποιαδήποτε έτσι, επίπτωση έχει στην εμφάνιση κάποιου ανθρώπου καρκινοπαθούς, η θεραπεία του είναι παροδική, επανέρχεται ο άνθρωπος μετά και θα επανέρθεις και εσύ φίλη. Δεν το κάνει επίτηδες. Τι συνέβη και τη κοπέλα. Τώρα, γιατί τη συνέβη και μπορεί να έχει βάλει και εσύ το χεράκι σου και το παδαράκι σου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο κομμάτι του σώματός σου. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο μέσα από αυτή την ιστορία που γι' αυτό τον λόγο επέλεξα να τη διαβάσω. Είναι ξεκάθαρο ότι η επιμονή μας σε δυσλειτουργικά μοτίβα σχέσεων, ότι η επιμονή μας να θέλουμε να ελπίζουμε και να περιμένουμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μας έχει αποδείξει από την πρώτη φάση της γνωριμίας μας, που σου είχε αποδείξει σε ένα φιλενάδα πριν 20 χρόνια, αυτός πριν 30 χρόνια, αυτός σου είχε αποδείξει ότι είναι αναξιόπιστος και ότι δεν σέβεται, δεν σε σέβεται εσένα και δεν σέβεται τις γυναίκες γενικότερα, γιατί δεν σεβάστηκε ούτε και τη σύντροφο που είχε όταν την απατούσε μαζί σου και σένα σε κοροϊδεύε πως ήσουν η μοναδική του αγάπη, ενώ όχι. Είναι καταστροφικό για την υγεία μας να επιμένουμε, να ξαναδοκιμάζουμε και να ξαναδοκιμάζουμε με τέτοιο με έναν άνθρωπο που μας έχει αποδείξει την αναξιοπιστία του. Είναι καταστροφικό. Οι προβληματικές σχέσεις, οι τοξικές σχέσεις, οι κακοποιητικές σχέσεις επιδρούν καταλυτικά με αρνητικό τρόπο πάνω στην υγεία μας. Νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να το καταλάβουμε θεωρητικά αυτό και άμα το σκεφτούμε καλά θα ξέρουμε διάφορους ανθρώπους στο περιβάλλον μας, ανθρώπους τους οποίους γνωρίζαμε διαχρονικά και ξέραμε ότι για παράδειγμα αυτός ο άνδρας ζει με μια γυναίκα που είναι καταπιεστική, με μια γυναίκα που του τα έχει πρίξει για να χρησιμοποιήσει όρους της καθομιλουμένης, είναι σε ένα γάμο χωρίς αγάπη, σε ένα γάμο χωρίς έρωτα, χωρίς σεξ, χωρίς σεβασμό και αντέχει αυτός ο άνθρωπος εκεί και είναι ήρωας και είναι μάρτυρας και μένει εκεί για τα παιδιά του, για να είναι σωστός οικογενειάρχης κλπ. Και μετά βγάζει έναν καρκίνο και πάει στο καλό και λέμε μάνα μου τον καημένο, ήταν άτυχος που αρρώστησε. Γιατί είπα παράδειγμα ανδρός, γιατί συνήθως τείνουμε να θεωρούμε πως μόνο οι γυναίκες κακοποιούνται μέσα στις σχέσεις και στους γάμους τους και οι άνδρες δεν κακοποιούνται. Κακοποιητής και παλιόπαιδο μπορεί να είναι και άνδρας, μπορεί να είναι και γυναίκα. Δεν είναι μόνο οι άνδρες που φέρονται άσχημα σε γυναίκες, υπάρχουν και γυναίκες που φέρονται άσχημα σε άλλες γυναίκες και φέρονται άσχημα σε άνδρες. Γι' αυτό το λόγο στο κανάλι αυτό έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το γεγονός ότι με κάποιους ανθρώπους δεν βγάζεις άκρη και όταν δεν βγάζεις άκρη με αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή όταν στη σχέση που έχεις μαζί τους πιάνεις τον εαυτό σου να ταλαιπωρείται, να βασανίζεται, να κακοποιείται και ενώ προσπαθείς να κρούσεις τον κόδωνα του κινδύνου, ενώ μιλάς ξεκάθαρα για το ότι αυτό που κάνεις και το άλλο που κάνεις και το άλλο που δεν κάνεις με ενοχλεί, δεν δέχομαι αυτό που συμβαίνει στη σχέση μας. Όταν προσπαθείς να οριοθετήσεις, όπως είδαμε και στο χθεσινό vlog, και βλέπεις ότι ο άλλος ή η άλλη δεν καταλαβαίνει, δεν υπάρχει άλλη λύση από τη διάλυση αυτής της σχέσης. Κάποιες φορές οι χωρισμοί είναι σωτήρι και για τη σωματική αλλά και για τη ψυχική υγεία των ανθρώπων. Οι χωρισμοί από γάμους, οι χωρισμοί από ερωτικές σχέσεις, οι χωρισμοί από φιλίες και ακόμη και οι χωρισμοί από οικογενειακές σχέσεις, η αποστασιοποίηση από κάποιους συγγενείς μας. Πόσες φορές έχουμε πει ότι αν έχουμε μια σχέση κακοποιητική που είναι μέσα στην οικογένεια, αν οι γονείς μας δεν μας σέβονται και ψυχικά
δεν μας συμπεριφέρονται με τρόπους οι οποίοι να είναι ανάλογοι της ηλικίας μας, της θέσης μας και της σχέσης μας, μπορεί να χρειαστεί να κόψουμε σχέση και από τους γονείς μας. Στην συμμετοχή είχαμε διαβάσει μεταξύ άλλων και το βιβλίο «Τοξικοί γονείς». Και έχουμε πει πολλές φορές ότι και με το γονιό σου τον ίδιο κόβει σχέση, αν η σχέση με αυτόν τον άνθρωπο είναι πηγή συνεχούς απογοήτευσης, στενοχώριας και αρνητικότητας. Τι σημαίνει η λέξη τοξικότητα? Σημαίνει κάτι που σε δηλητηριάζει. Όταν δηλητηριάζεται η ψυχή, αναπόφευκτα δηλητηριάζεται και το σώμα. Και αρκετές ψυχικές διαταραχές, όπως και πολλές αν όχι όλες τις σωματικές ασθένειες, επηρεάζονται από τέτοιους παράγοντες. Η ψυχολογία της υγείας, που είναι ένας τομέας της ψυχολογίας, ασχολείται επισταμένα με τη σχέση που έχουν το άγχος, το στρες, η στενοχώρια και γενικότερα τα αρνητικά συναισθήματα με την ανάπτυξη και την εξέλιξη σωματικών ασθενειών. Οπότε, όχι μόνο κάποιοι άνθρωποι που είναι χωρίς πνευματικά ερίσματα, χωρίς ανθρωπιά, χωρίς καλοσύνη, θα εγκαταλείψουν τον σύντροφο τους, τη σύντροφο τους, όταν αυτός διαγνωστεί με μια σοβαρή ασθένεια, αλλά στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι ίδιοι παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτής της ασθένειας ή στην εμφάνιση αυτής της ασθένειας ή στη δημιουργία αυτής της ασθένειας. Χωρίς να σημαίνει ότι όποιος διαγνώσκεται με καρκίνο το έχει πάθει λόγω της γυναίκας του, λόγω του άντρα του. Δεν είναι αυτό που λέμε. Σαφώς υπάρχουν και περιπτώσεις που υπάρχει κληρονομικότητα σε κάποιες παθήσεις. Εδώ η φίλη ανέφερε στο γράμμα της ότι δεν είναι γενετικός ο δικός της καρκίνος, δεν είχε εμφανιστεί προηγουμένως στην οικογένειά της. Σε κάποιες άλλες οικογένειες υπάρχουν γονίδια που προδιαθέτουν για διάφορες ασθένειες. Δεν μπορώ να ξέρω για τον καθένα ξεχωριστά που διαγνώστηκε με κάποια ασθένεια ποια μπορεί να είναι η αιτία της ασθένειας και δεν υπάρχουν πάντα μόνο μία, δεν υπάρχει πάντα μόνο μία αιτία. Συνήθως είναι πολύ παραγοντικές οι αιτίες για τη δημιουργία και την ανάπτυξη και την εξέλιξη κάποιων ασθενειών. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι αν ένας άνθρωπος ζει όσο το δυνατό πιο ήρεμα, πιο γαλήνια, πιο χαρούμενα, πιο ισορροπημένα, χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις, χωρίς στενοχώριες, χωρίς ζόρια, χωρίς να καταπιέζεται αυτός ο άνθρωπος, τόσο η ψυχική όσο και η σωματική του υγεία θα είναι σε πολύ καλύτερο σημείο. Και ότι αν ένας άνθρωπος είναι ασθενήσει, αν ένας άνθρωπος εμφανίσει κάποια ασθένεια, σοβαρή ή όχι, εάν η ψυχική του κατάσταση είναι καλύτερη, εάν έχει στήριξη από το περιβάλλον του, αν έχει κατανόηση από το περιβάλλον του, αν παίρνει αγάπη από το περιβάλλον του και συμπαράσταση, η πορεία της εξέλιξης ασθένειας του θα είναι πολύ καλύτερη. Οπότε, νομίζω ότι τα μηνύματα που βγαίνουν από την ιστορία της φίλης είναι πολλαπλά. Έχουν να κάνουν με την προστασία της ψυχικής και σωματικής μας υγείας από το να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε υγιείς σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν αποδείξει επανειλημμένως ότι δεν μπορούν να σχετιστούν υγιώς με εμάς και ενδεχομένως και με άλλους ανθρώπους, αλλά μας ενδιαφέρει με εμάς ότι δεν μπορούν να σχετιστούν υγιώς και ότι η εμφάνιση και η ανάπτυξη σοβαρών ασθενειών σε έναν άνθρωπο μπορεί να είναι να αποτελέσει το έναυσμα για να αναθεωρήσει τη ζωή του, να αναθεωρήσει τις επιλογές της ζωής του και να επιλέξει τον εαυτό του ως προτεραιότητα και την ψυχική και σωματική του υγεία ως προτεραιότητα στη ζωή του. Και δεν θα χάσεις και κανένα σπουδαίο άνθρωπο αν πεις ότι από τώρα που έχω διαγνωστεί με καρκίνο και τώρα που κάνω θεραπεία για μια τόσο σοβαρή ασθένεια όπως ο καρκίνος, αποφασίζω να βάλω τον εαυτό μου και την υγειά μου και τα παιδιά μου και τη πνευματική μου πορεία και εξέλιξη πάνω απ' όλα και δεν θα ανέχομαι κανείς άνθρωπος, είτε σε φιλική, είτε σε ερωτική, είτε σε οικογενειακή, είτε σε επαγγελματική σχέση, να με κοροϊδεύει, να με εμπέζει, να λέει πράγματα που να μην τα εννοεί, να μου ανεβάζει τις ελπίδες μου ότι θα ζήσουμε κάτι όμορφο και μετά να με πετάει σαν στημένη λεμονόκουπα μετά που θα πάρει την επιβεβαίωσή του. Αν πάρουμε τέτοιες αποφάσεις, δεν θα χάσουμε κάποιον σπουδαίο άνθρωπο από δίπλα μας, απλώς θα χάσουμε την ευκαιρία, θα κερδίσουμε
που κάποιοι άνθρωποι που είναι παίχτες και περιπαίχτες και εμπαίκτες των άλλων δεν θα μπορούν να ασχοληθούν με εμάς. Ας περιχαρακώσουμε τη ψυχική και σωματική μας υγεία και η πραγματική αγάπη φαίνεται στα δύσκολα και στα πολύ χαρούμενα. Ένας άνθρωπος που μας αγαπάει πραγματικά και που μπορεί αυτός ο άνθρωπος να αγαπήσει, γιατί πρόκειται για έναν ισορροπημένο άνθρωπο, πνευματικό άνθρωπο, ολοκληρωμένο άνθρωπο, θα μας σταθεί στη δύσκολη μας ώρα και θα σταθεί δίπλα μας χαρούμενος και περήφανος για μας και στις ωραίες μας ώρες. Και στα εύκολα και στα δύσκολα σε θέλω. Σε θέλω ολόκληρο, σε θέλω ολόκληρη. Σε θέλω πραγματικό άνθρωπο. Σε θέλω έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεσαι ως ενήλικας να σχετιστείς μαζί μου ισότιμα. Έρχεσαι να δώσεις και να πάρεις αγάπη. Έρχεσαι με σκοπό να αγαπήσεις και να αγαπηθείς. Όχι με σκοπό να πάρεις επιβεβαίωση, να νιώσεις ως ωραία για λίγο, να εκμεταλλευτείς ίσως συναισθηματικά τα αισθήματα που έχω για σένα και μετά να την κάνεις με ελαφρά πηδηματάκια. Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο, φίλοι, μακριά. Είναι ένα ψέμα από πάνω σκάτω, φίλοι, μακριά. Έχεις την αγάπη από όλους εμάς εδώ στο κανάλι, τις ευχές μας, τις προσευχές μας για ανάρρωση, για στερέωση της υγείας σου. Εύχομαι και για το παιδί σου τα καλύτερα. Και καλωσόρισες στη νέα σου ζωή που δεν θα αφήνεις κανένα να εμπέζει, να παίζει και να περιπέζει την νοημοσύνη σου, την υγεία σου και την ανθρωπιά σου. Σε φιλώ. Άκουσα και εγώ ξανά το βίντεο για να το θυμηθώ. Στα δύσκολα σε θέλω μια αισιόδοξη συνέχεια. Εγώ έβαλα τίτλο σε όλο αυτό το βίντεο που θα δούμε σήμερα «Ο καρκίνος μια ευλογία» και είναι μια φράση που έχω πάρει μέσα από την επιστολή της φίλης. Λοιπόν, διαβάζω το καινούριο της mail. Αγαπημένη μου, έρχομαι ένα χρόνο μετά την προηγούμενη επιστολή μου με τίτλο «Στα δύσκολα σε θέλω», την οποία ευγενικά έκανες vlog λίγο μετά την πρωτοχρονιά του 22, να σου γράψω σήμερα πάλι δύο λέξεις έτσι, σαν μια ακόμη αισιόδοξη νότα στα αισιόδοξα των ημερών που παρακολουθούμε μαζί. Θέκλα μου, ναι, είμαι ακόμη εδώ! Yeah! Είμαστε ακόμη ζωντανοί και ευελπιστούμε να είμαστε για πολύ πολύ ακόμη. Τελείωσα με τις βασικές θεραπείες μου. Συνεχίζω βέβαια με συντηρητική και προληπτική αγωγή, αλλά είμαι καλά. Μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι και πόσο χαιρόμαστε όλοι εδώ για σένα. Εργάζομαι σε άλλο νομό και πηγαίνω έρχομαι καθημερινά. Το παιδί μου πέρασε στο πανεπιστήμιο, μπράβο. Και μάλιστα κατάφερε να βρει μια πολύ ωραία δομή για να διαμένει. Συνεχίζω ψυχοθεραπεία και είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που περνάω πραγματικά καλά. Με κεφαλαία το καλά. Πραγματικά καλά. Η πρώτη φορά στη ζωή μου στα 54 μου που με αγαπώ εμένα, με κεφαλαία το με αγαπώ εμένα. Και φροντίζω να είμαι πρώτα εγώ καλά. Τρία θαυμαστικά, βάλε και τρία από μένα φίλε Νάδα. Βγαίνω έξω όσο μου επιτρέπουν τα οικονομικά μου, άλλοτε με φίλους, άλλοτε και μόνη. Γιατί όχι, συμφωνώ μαζί σου, γιατί όχι. Πάω σινεμά, πάω θέατρο, ό,τι τέλος πάντων έρχεται στην πόλη μου και αξίζει τον κόπο. Μπράβο αγάπη μου, μπράβο. Άρα η φίλη τελείωσε τις θεραπείες της, τώρα κάνει συντηρητική αγωγή, εργάζεται σε άλλο νομό και πηγαίνω έρχεται, μπράβο. Το παιδί της πέρασε στο πανεπιστήμιο, τα κατάφερε, μπράβο. Και είσαι καλά. Ο ανεκδίκητος για τον οποίο σου μιλούσα πέρσι, προσπάθησε 7 μήνες αργότερα, μέσα στο καλοκαίρι, να πετύχει νέα επανασύνδεση, καλώντας με μέσω mail. Από όλα τα άλλα έχει αποκλειστεί. Να πάω άκουσον ο αδιάγνωστος στην Αθήνα και να τον βοηθήσω να μετακομίσει σε μένα. Τάχα μου να ζήσουμε μαζί. Ασυχτήρι! Ασυχτήρι, δεν του πες. Όταν το έλαβα, κόντεψα να πνιγώ στα γέλια. Κοιτάζοντας αφενός το γύψο στο πόδι μου, ναι, έσπασα και το πόδι μου το καλοκαίρι, περαστικά. Και αφεντέρου τις αληθές για τις ακτινοβολίες που έκανα τότε. Είναι αυτό που λέμε, Θέκλα μου, ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή. Ακριβώς. Ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή. Μια παιδική φίλη, μάλιστα, που συνηθίζει τις χοντρές πλάκες, μου ζήτησε να του στήσει μία.
να του στείλει δηλαδή mail. Θεάρα. Να του στείλει δηλαδή mail πως μπουκάναν και τα 40, μέχρι και η Διόχαρτο ήταν αποφασισμένη να βγάλει με τη φωτογραφία. Καταλάβατε τι θέλει να κάνει, φίλητες. Μετά από 7 μήνες που αυτός εξαφανίστηκε και η κοπέλα πέρασε χημειοθεραπείες, ιστορίες κακά, θυμήθηκε 7 μήνες μετά να τη στείλει email, εφόσον ήταν μπλοκαρισμένος από τα κινητά και ακίνητα τα υπόλοιπα, τα Messenger, τα Viber, τα WhatsApp, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να τη στείλει email να τον βοηθήσει να μετακομίσει σπίτι της, για να ζήσουν μαζί τον έρωτά τους και την ευτυχία τους. Και η φίλη της λέει, άσε με να του κάνω μια πλάκα, άσε με να του στείλω ένα email ότι σε θάψαμε και σου κάναμε και τις 40 και να βγάλει μέχρι και εκεί διόχαρτο, λέει, με το όνομα της, θεάρα. Μα για σκέψου. 7 μήνες μετά την ασθένεια που πάλευα, πόσα θα μπορούσα να είχα πάθει. Βεβαίως. Και το πιο ωραίο, στο mail μου τόνιζε ότι η σύνταξη του δεν είχε βγει ακόμη. Άρα θα χρειαστεί να το συντηρήσει κιόλας αυτόν τον πανέμορφο. Τον ανεκδίγητο, τον αδιάγνωστο. Τι κάνει νιάου, τι κάνει νιάου, νιάου στα κεραμίδια. Ένας ανιάγνωστος, ένας νάρκισος, ένα κολόπιτο κάνει νιάου, νιάου στα κεραμίδια. Αίμα. Πριν λίγες μέρες, μέσα στο Δεκέμβρη, νέο email, όπου μου λέει πόσο τον αδίκησα και πως φταίει ο κακός ο κόσμος που ζηλεύει, εννοώντας την κοινή φίλη που μας πρόλαβε για το περσινό του αμόρε, όσο εγώ έκανα χημειοθεραπείες. Μου ζήτησε να επικοινωνήσω, δεν είναι ούτε αυτός καλά, θέλει τόσο πολύ να μιλήσουμε. Ω, θα το λυπηθώ κι εγώ στο τέλος. Εγώ σκεφτόμουν πόσο με καθυστέρησε να διαβάζω αηδίες. Ετοιμαζόμουν να εξέλθω, θα έβγαινες έξω. Σάββατο βράδυ, γάρ. Επειδή ήταν Σαββατόβραδο. Μπράβο, ρε φιλενάδα, μπράβο. Εννοείται ότι δεν απάντησα σε κανένα mail και ούτε έχω σκοπό να ξαναδιαβάσω τέτοιες μπούρδες. Μπράβο, δικιά μου. Εννοείται ότι μόνο γέλιο μου προκαλεί πλέον ο Καραγκιόζης, για χάρη του οποίου μόλις ένα χρόνο πριν θα έπεφτα και στον κρεμό. Ακούστε τα όλες εσείς οι κολλημένες. Ακούστε τα όλοι εσείς οι απανταχού γης κολλημένοι και συνεξαρτώμενοι, ακούστε το. Εννοείται ότι δεν απάντησα σε κανένα mail και ούτε έχω σκοπό να ξαναδιαβάσω τέτοιες μπούρδες. Εννοείται ότι μόνο γέλιο μου προκαλεί πλέον ο Καραγκιόζης, για χάρη του οποίου μόλις ένα χρόνο πριν θα έπεφτα και στον κρεμό. Αυτό ακούστε το. Ακούστε το, πάρτε θάρρος και συνεχίστε να ψυχοεκπαιδεύεστε και να ψυχοθεραπεύεστε για να φτάσετε σε αυτό το σημείο. Αυτό που βιώνω αυτή την εποχή δεν το έχω ξαναζήσει. Είμαι αυτό που λένε στα καλύτερά μου, με κεφαλαία στα καλύτερά μου. Έφτιαξα ένα νέο σούπερ μοντέρνο μαλάκι, μπράβο αγαπημένο. Μπράβο. Αγοράζω σιγά σιγά πράγματα για μένα. Επισκέπτομαι το παιδί μου στην Αθήνα. Ετοιμαζόμαστε πρώτα ο Θεός για χειμερινές διακοπές την πρωτοχρονιά. Ψάχνω για αυτοκίνητο. Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο. Την ασθένεια την αντιμετωπίζω πλέον σαν ένα είδος συνοδοιπόρου, χωρίς ούτε να χαλαρώνω, αλλά ούτε και να με βάζει κάτω. Φροντίζω την υγεία μου, κάνω τακτικότατα τον έλεγχό μου και πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Και όλα πάνε καλά. Και μπράβο. Μπράβο. Για πρώτη φορά στη ζωή μου υπάρχω. Και το υπάρχω με κεφαλαία. Υπάρχω για μένα, όχι για τον κάθε ανασφαλή μαλάκα. Αυτό ξαναπέστω. Για πρώτη φορά στη ζωή μου υπάρχω. Υπάρχω για μένα, όχι για τον κάθε ανασφαλή μαλάκα. Για πρώτη φορά εκτιμώ τον εαυτό μου όσο του αξίζει και δεν υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να επιτρέψω σε κανένα να τον υποτιμήσει. Αχ, Θέκλα, πόσο δίκιο είχατε όλοι σας. Σήμερα μέσα από εδώ θέλω να στείλω σε άπασες τις βασανισμένες συνεξαρτώμενες ψυχές αυτό το μήνυμα. Αγαπήστε τον εαυτό σας. Εκτιμήστε αυτό που είστε, με κεφαλαία. Μια φορά ζούμε. Ας το κάνουμε όμορφο, ας το κάνουμε να λάμπει. Σχέσεις δεν κάνουμε για να μας ταλαιπωρούν, αλλά για να περνάμε ακόμη καλύτερα. Δεν τις έχουμε ανάγκη, βρε αδερφέ. Καλά περνάμε και μόνοι μας, δηλαδή καλύτερα. Παρά τέτοιες σχέσεις, πολύ καλύτερα και μόνοι σου. Μακριά από μίζερες καταστάσεις, μας αρρωσταίνουν το σώμα, μας τραπατσάρουν την ψυχή. Μην φτάσετε σαν και μένα να ταλαιπωρηθείτε από θεραπείες για να τα βρείτε με τον εαυτό σας. Μην φτάσετε σαν και μένα να ταλαιπωρηθείτε με θεραπείες για να τα βρείτε με τον εαυτό σας. Σκιολάκια να σηκώθηκε για να σε ακούσει.
Προσωπικά θεωρώ τον καρκίνο θεόσταλτο δώρο που μου άλλαξε επιτέλους όλη τη στάση και τη φιλοσοφία της ζωής μου. Μακαρίζω βέβαια από την άλλη τη συγκυρία να έχω ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια ψυχοθεραπεία. Δεν νομίζω μόνη μου να τα κατάφερνα με όσα έχω περάσει. Έχεις δίκιο, φίλε, να δεν θα το κατάφερνες μόνη σου. Και ευτυχώς που έκανες και ψυχοθεραπεία παραλληλά. Θέλω να ευχηθώ σε σένα, πολύ αγαπημένη μου Θέκλα, στην οικογένειά σου και στο Λάκη μας. Λάκη, εύχομαι και σε σένα, φίλε, εύχομαι και σε σένα. Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Και σε όλους τους φίλους του καναλιού μας, καλή ψυχοεκπαιδευτική χρονιά με υγεία, εσωτερική ηρεμία, γαλήνη και πνευματικότητα. Τα φιλιά μου σε όλους σας. Νομίζω τα λόγια είναι περιττά στο να σχολιάσω εγώ σε οτιδήποτε έχει γράψει τόσο όμορφα, τόσο εμπνευσμένα και τόσο χαρούμενα οι φίλοι. Έχεις την αγάπη μας. Και σας παρακαλώ, ας πάρουμε όλοι παράδειγμα από αυτή τη φίλη, η οποία έφτασε μέχρι το θάνατο, μέχρι την πιθανότητα του θανάτου, για να αντιληφθεί ποια είναι τα σημαντικά πράγματα στη ζωή μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για σένα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, μπορείς να φανταστείς πόσο χαρούμενη είμαι για σένα. Πάρα πολύ. Και είμαι σίγουρη ότι όλοι οι φίλοι εδώ στο κανάλι είναι χαρούμενοι. Μας έφερες χαρά και αισιοδοξία. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ξανακοιτώντας το βίντεο. Στις 11 του Γενάρη. Το βίντεο το αρχικό. Στα δύσκολα σε θέλω. Κοιτάζοντας τον εαυτό μου σε εκείνο το βίντεο. Βρισκόμουν και εγώ σε μια πολύ δύσκολη φάση. Ένα μήνα μετά συνειδητοποίησα ότι περνούσα καταθλιπτικό επεισόδιο και ξεκίνησα ξανά τη θεραπεία μου. Και ήταν και για μένα πολύ ελπιδοφόρο το μήνυμά σου, το βίντεο που κάναμε. Εκείνο το βίντεο με βοήθησε και εμένα, κάνοντάς το να αξιολογήσω τα σημαντικά στη ζωή μου. Με βοήθησες μέσα από την ιστορία σου να συγκλονιστώ και να συνειδητοποιήσω πόσο λάθος έβλεπα τον εαυτό μου σε σχέση με τον κόσμο και τους άλλους ανθρώπους. Ήταν ένα ξύπνημα το μήνυμά σου, ένα wake up call, και τώρα ένα χρόνο μετά θέλω να σου πω ξανά ευχαριστώ, γιατί και εσύ βοήθησες όπως και πολλοί άλλοι στο να προχωρήσουμε και να βρισκόμαστε σήμερα ως ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι στη θέση που βρισκόμαστε. Πάμε γυάλα, ανώτερα, ψηλότερα.